και το σεμινάριο Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2016. Θα περιμένω όπως πάντα να μπείτε μέσα για να ξεκινήσουμε να κάνουμε τη μοιρασιά. Θα έχουν σταλεί προσκλήσεις και σιγά σιγά σας περιμένω να ξεκινήσουμε και αυτή τη βραδιά. Λοιπόν, πάει και αυτό κάτω. Okay. Περιμένω να μπούμε μέσα, μόλις μαζευτούν καμιά δεκαριά άτομα, να ξεκινήσουμε λοιπόν να μιλάμε. Σας χαιρετώ όλους και όπως πάντα, καλησπέρα Δημήτρη. Και από ό,τι βλέπω είναι μέσα και ο Κώστας από Θεσσαλονίκη, ο Κώστας από την Κρήτη και πολλοί άλλοι φίλοι μου. Λοιπόν, σήμερα θα ήθελα να ξεκινήσω, επειδή ένας φίλος μου με ρώτησε για την αλήθεια, την αντικειμενικότητα. Καλησπέρα Θεοδοσία και Κώστας, τα είπαμε. Και θα ήθελα να σας μιλήσω, φίλοι μου, σήμερα για το τι είναι το αντικειμενικό, τι είναι η αλήθεια, εν πάση περιπτώσει. Και μου ήρθε στο μυαλό, έφτιαξα στο μυαλό μου μια ιστορία για να σας δώσω να καταλάβετε τι εννοούμε με την αντικειμενικότητα και την αλήθεια και τις διάφορες βαθμίδες τους. Πάλι μέσα από τη ζωή έβλεπα έναν άνθρωπο που είχε, έλεγε, καρκίνο στο κεφάλι εκεί καθώς προχώρησε στο Οδυσσείο και το είχε γράψει μεγάλες ταμπέλες, τούμορ, τούμορ, και έτσι μου κατέβηκε αυτή η ιδέα, η παραβολή, ας το πούμε. Μια φορά λοιπόν και ένα καιρό ήταν ένας άνθρωπος που νόμιζε ότι είχε καρκίνο και συμπεριφερόταν σαν άρρωστος. Και αυτός ο άνθρωπος πίστευε κανονικά και έλεγε και είχε πει στον εαυτό του ότι είχε άρρωστος και εκδήλωνε, θα λέγαμε, αυτή τη συμπεριφορά. Από την άλλη πλευρά ήταν ένας άνθρωπος που ήταν άρρωστος σε μια άλλη, θα λέγαμε, πεποίθηση, ότι νόμιζε ότι ήταν ο Χριστός και ότι ήταν ο εκλεκτός και ότι μπορούσε να θεραπεύσει τους ανθρώπους. Συναντήθηκαν λοιπόν αυτοί οι δύο, σε εισαγωγικά, τρελοί άνθρωποι. Και εκείνη την ώρα μπροστά ήταν και ένας επιστήμονας που ήξερε και τους δύο. Ένας γιατρός του φυσικού επίπεδου. Όταν συναντηθήκανε αυτοί οι δύο με τις πεποιθήσεις τις οποίες είχαν φτιάξει ο καθένας για τον εαυτό του, αλληλοσυμφωνήσανε και ήρθε ο ένας κοντά στον άλλον και αυτός που έπαιζε το Χριστό του λέει «Θα σε κάνω καλά τέκνο μου» και απλώνει το χέρι του και του στέλνει ενέργεια. Και ο άλλος που έπαιζε τον άρρωστο, είχε τις πεποιθήσεις του αρρώστου, λέει «Ναι, κάνε με καλά Χριστέ μου». Και αυτόματα έγινε αυτό το θαύμα σε εισαγωγικά και ο τρελός, ο ένας ένιωσε Χριστός και ο άλλος, ο τρελός, ο άρρωστος, ένιωσε καλά. Και αυτόματα και οι δύο ήρθαν σε μια κατάσταση ευωρίας. Και αυτόματα και οι δύο ήρθαν σε μια κατάσταση έκστασης. Και πιο εκεί ήταν και ένας γνωστικός. Ο γνωστικός κατάλαβε την αντικειμενικότητα. Ο γιατρός κατάλαβε την πλάνη. Και οι δύο τρελοί καταλάβανε τις πεποιθήσεις τους. Το αληθινό δεν είναι η πεποίθηση. Το αληθινό είναι η μαγεία. Η ενέργεια και των δύο, η έκσταση δηλαδή, που ήρθαν, ήταν η αληθινή. Βλέπετε, υπό τρεις διαφορετικές πεποιθήσεις, φίλοι μου, αυτού του επιστήμονα, του τρελού του ενός και του τρελού του άλλου, το μόνο αληθινό ήταν η μαγεία. Γι' αυτό θα λήξουμε αυτή την ιστορία μας με ένα, θα λέγαμε, με μια φράση, ότι η μαγεία είναι αληθινή και οι πεποιθήσεις δεν είναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει,
για τις πεποιθήσεις, τις προσωρινές, δηλαδή εκδοχές που εμείς κοιτάμε να βιώσουμε την πραγματικότητα, θα ξαναμιλήσουμε. Και τώρα θα μου γράφει ο Κώστας, από ό,τι κατάλαβα, ο Κώστας, ο Ρετσέλης. Φίλε, γράψε μου εσύ τις ερωτήσεις που βλέπεις, γιατί ο Κώστας από την Κρήτη έχει, λέει, πρόβλημα με το ίντερνετ και ίσως να μην το... Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα, έκανα δύο ερωτήσεις. Καλησπέρα λοιπόν στην Αθηνά και στο φίλο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε και στο Σάκη καλησπέρα. Παιδιά, καλησπέρα σε όλους, να μην λέμε συνέχεια καλησπέρες. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την πρώτη ερώτηση που έχει ο φίλος μας, ο Κώστας, που λέει λίγα λόγια για τα medium και τις ικανότητές τους. Τα medium, τα ξέρετε ποια είναι, είναι ενδιάμεση. Αυτοί που μπορούν και έχουν ένα ενδιάμεσο, θα λέγαμε ρόλο, ανάμεσα από δύο συνειδήσεις. Μπορούν και γεώνουν ένα πράγμα και έχει πολλές βαθμίδες ο mediumισμός. Όπως σας είχα πει και άλλες φορές, επειδή όλα είναι fractals, έχουν την ικανότητα να συνδέουν ή να μαγνητίζουν ορισμένα fractals και έτσι μπορούν να διαβάζουν ορισμένες, θα λέγαμε, σκέψεις ή ορισμένες ενέργειες από το παρελθόν του καθενός. Άνθρωποι εκπαιδευμένοι πάνω σε αυτό το πράγμα ή με διάφορες ψυχικές ικανότητες μπορούν και διαβάζουν μέσα από τον άλλον τα διάφορα μικρά fractals που σας έχω πει, τα οποία κάθονται επάνω μας σαν αποτυπωμένες, θα λέγαμε, μνήμες, και έτσι μπορούν να, σε εισαγωγικά, να σας μιλήσουν για αυτά τα πράγματα που εσείς έχετε μαγνητήσει πάνω σας. Και που οι περισσότεροι άνθρωποι, όπως είπαμε και στο προηγούμενο βίντεο που μιλήσαμε για τις μετσαρκώσεις και για τις μετεμψυχώσεις, είναι, λέγονται, θα λέγαμε, περασμένες σας ζωές. Επίσης μπορούν να διαβάσουν μικρά fractals από το δικό σας το υποσυνείδητο για τη δική σας, θα λέγαμε, ιστορία και ζωή. Και τις περισσότερες φορές ο μεντιουμισμός έχει την ικανότητα να μιλάει ένα άλλο, θα λέγαμε, πνεύμα μέσα από αυτόν τον άνθρωπο που κάνει τον φορέα. Μπορούμε να πούμε ότι εγώ είμαι υπέρ της άποψης ότι πρέπει μέσα μας να ολοκληρώσουμε τον ολικό εαυτό εμείς και να έχουμε μία ατομικότητα, χωρίς να τη χάνουμε όταν αναβαθμίζουμε τις ψυχικές μας ικανότητες. Εν πάση περιπτώσει, άλλοι άνθρωποι μπορούν και το χειρίζονται με αυτό το πέρα τον τρόπο. Όμως, αν οι δύο, σε εισαγωγικά, νόες, αυτόν που κάνει το medium και αυτόν το πνεύμα τους από πάνω ή τη συνειδητότητα, το εγρηγορό στο οποίο μιλάει, έχουν διαφορά, θα λέγαμε, συνειδησιακή και νοητική, θα λέγαμε, έτσι, πεποιθήσεις αρνητικές, αυτός που είναι ο medium, μπορεί να καταλήξει σε σχιζοφρένεια, έτσι, σε διπολική διαταραχή, όπως το λένε και οι επιστήμονες. Λοιπόν, ρωτάει ο φίλος μας, ο Κώστας, τι είναι ο εθέρας. Υπάρχει, λέει, εθέρας τελικά? Ο εθέρας είναι το κύριο πράγμα της, θα λέγαμε, όλης της ανώτερης φυσικότητας, της οποίας οι επιστήμονες ακόμα δεν έχουν βρει. Και πάνω στον εθέρα βάζονται όλες οι πραγματικές, θα λέγαμε, μαγείες για τον κόσμο, που είναι μια επιστήμη απόκριφη, επειδή είναι αόρατη για το μάτι. Πτυχές του εθέρα αρχίζουν και βρίσκονται τώρα οι επιστήμονες. Τόσο καιρό, σας είχα πει και άλλες φορές, όπως γράψω και στα γραπτά μου, ο Δαρβίνος, όπως ο Αϊνστάιν και άλλοι άνθρωποι, συγκεκριμένα αποκρύψανε, θα λέγαμε, την έννοια του εθέρα. Η έννοια του εθέρα είναι στην πραγματικότητα το πώς εμείς έχουμε αυτό το εθερικό, θα λέγαμε, πεδίο πάνω μας, και μέσω εκεί και μέσα από εκεί μπορούμε να παίζουμε και άλλες παράλληλες πραγματικότητες. Είναι το εθερικό μας σώμα, η άβρα μας που λέμε, το διαστημικό μας σώμα που λέω εγώ. Έτσι, έχει πολλά επίπεδα του εθέρα και μέσα από εκεί πέρα ο άνθρωπος έχει τις διάφορες προεκτάσεις του για να ενωθεί με την πηγή, με όλο το σύμπαν. Αν λοιπόν εμείς δεν γίνουμε συνειδητοί στον εθέρα, που σιγά σιγά γινόμαστε, και σιγά σιγά η ανθρωπότητα θα φτάσει σε εκείνο το επίπεδο, δεν θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε, θα λέγαμε, το περισσότερο, εμένα αυτό με νοιάζει, να κατανοήσουμε όλους τους μύθους, τις γραφές και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία μιλήσανε τόσο καιρό οι παραδόσεις από παλιά. Παλιά, σε παλαιότερα χρόνια, που δεν έχουν καταγραφεί ίσως θα λέγαμε στη Λεμούρια εποχή και σε άλλα πράγματα, ο άνθρωπος είχε την ικανότητα να αντιλαμβάνεται μεγάλο ποσοστό εθέρα. Και επίσης ο εθέρας, ή αλλιώς ο ακάς, όπως ξέρετε περισσότεροι, ή θα λέγαμε και το αστρικό φως,
όπου γράφονται πάντως διάφορες μνήμες, έτσι, αποτυπωμένες από τα διάφορα όντα, τα οποία, τα έμβια, οποία αποτυπώνουν εκεί όλο το εθερικό τους, θα λέγαμε, τις εθερικές τους εμπειρίες και οτιδήποτε άλλο ζουν στη φυσική τους, βιολογική τους ζωή. Ο εθέρας εμπεριέχεται μέσα στο σώμα μας, φίλοι μας, και επεκτείνεται έξω από το σώμα μας, σαν αυτό που λέμε αύρα. Λοιπόν, μέσα από τον εθέρα μπορούμε να καταλάβουμε και το φάντασμα, το Κίρλιαν που λένε, από τις φωτογραφίες Κίρλιαν, το πείραμα το οποίο φωτογραφίζαν την ενέργεια ενός φύλου και μετά το κόψαν το φύλο και το φύλο έδειχνε ακόμα στη φωτογραφία ολόκληρο. Αυτό σημαίνει ότι ο εθέρας προηγείται της ύπαρξης και μέσω των αρχετύπων του εθέρα το σώμα μας ολοκληρώνεται. Θα λέγαμε ότι μόλις οι επιστήμονες μπορέσουν και δουλέψουν στο εθερικό επίπεδο, θα μπορέσουν να αναδιοργανώσουν και να ανασχηματίσουν το σώμα. Διάφοροι ασθενείς νιώθουν ακόμα όταν το χέρι τους έχει φύγει, θα λέγαμε από κάποιο ατύχημα, το χέρι τους να υπάρχει πάρα πολλές φορές. Και αυτό γιατί το φυσικό μπορεί να χαλάσει, αλλά το εθερικό αρχέτυπο ακόμα είναι εκεί. Και επίσης μπορεί πραγματικά να βγει ένα καινούριο χέρι, να βγει ένα καινούριο δόντι, να ολοκληρωθεί γενικά ο άνθρωπος. Και αυτή τη στιγμή μιλάμε για τη θεραπεία αναγέννησης, μόλις εμείς μπορούμε τον εθέρα αυτό που έχουμε μέσα μας να τον κάνουμε πιο συνειδητό, ώστε να τον γιώνουμε εκεί που θέλουμε, στην κατάλληλη ποσότητα, ώστε να κρυσταλλωθεί και πυκνότητα και να γίνει ένα νέο σώμα. Καταλαβαίνετε ότι αυτά τα πράγματα θέλουν πρακτικές ή θα λέγαμε τεχνολογία που ακόμα δεν είναι προσιτή στο μέσο άνθρωπο. Υπάρχουν όμως αυτές τις τεχνολογίες που δουλεύουν εθερικά και μπορούν να κάνουν ένα δόμιστα, λέγαμε, ή κατά τη δική μας έννοια ένα πισωγύρισμα στις ενέργειες, ώστε να γινόμαστε πιο νέοι αντί να γερνάμε. Λοιπόν, οκ. Εν πάση περιπτώσει, ο καθένας, μου λέει η φίλη μου η Αργυρή, η διπολική διαταραχή έχει κάνει με τη μανιοκατάθλιψη. Εν πάση περιπτώσει, κάθε μανία είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι που βγαίνει μέσα από εμάς και είναι μια συνειδητότητα, ένα fragment, ένα απόσπασμα συνειδητότητάς μας. Κάθε μανία, εν πάση περιπτώσει, είναι εμείς είμαστε, αλλά ένα κομμάτι μας έχει γίνει τελείως ξεκολλημένο, εν πάση περιπτώσει, από εμάς. Και δημιουργεί αυτή την αίσθηση της μανίας, γιατί είναι αυτόνομα κατευθυνόμενο πάνω σε μια κατεύθυνση. Λοιπόν, οι ορολογίες που καμιά φορά λέω φίλοι μου, να ξέρετε ότι μπορεί να μην είναι επιστημονικά, θα λέγαμε, σωστές. Χρησιμοποιώ τα λόγια τα οποία συγκεκριμένα εγώ καταλαβαίνω, έτσι. Οι περισσότερες φορές υπάρχει διαφορά στις ορολογίες, μεταξύ με τις επιστημονικές βέβαια ορολογίες, έτσι. Λοιπόν, με τον εθέρα, κάτσε να δούμε λοιπόν τι γράφει εδώ πέρα ο φίλος μας, γιατί έχει γράψει να κάτω πολλές ερωτήσεις. Λοιπόν, τα medium είπαμε, για τον εθέρα είπαμε. Πώς καταφέρουμε να θυμηθούμε το σκοπό της ύπαρξής μας εδώ στο 3D. Επειδή σας είπα για τον εθέρα, όλη η ενθύμηση, φίλοι μου, επειδή ο εθέρας είναι ενωμένος και εκεί καταγράφονται τα κασικά αρχεία, δηλαδή όλες οι εμπειρίες, κάθε έμβιο όν το οποίο έχει, ιδιότητες, σκεπτομορφές και όλες οι μπάσεις πτώσεις ιδιότητες που έχει, καταγράφονται σαν αρχέτυπα πάνω στο εθερικό μας πεδίο. Αυτό το εθερικό πεδίο, επειδή δεν είναι σαν το φυσικό και ενώνεται όλα τα εθερικά πεδία, γιατί είναι ένα ρευστό στην πραγματικότητα, μας δίνει την ικανότητα για όποιους μπαίνουν εκεί πέρα, στο αστρικό του σώμα, στο εθερικό του σώμα, αυτό το οποίο επιθυμούν, την πληροφορία την οποία χρειάζονται, αυτή την πληροφορία συνδέοντας τον εαυτό τους, δηλαδή συνειδησιακά μέσω του εθερικού τους, ομοιοκραδαστικά δηλαδή, αυτό το πράγμα έρχεται. Έτσι λοιπόν υπάρχει και αυτό που λέμε ενθύμηση. Κάθε φορά λοιπόν εμείς η ενθύμηση τι είναι, να διαβάζουμε προς τα πίσω τα κύματα. Όπως το σύμπαν εκπέμπει κύματα, θα λέγαμε, από το κέντρο, τη φυγόκεντρο αυτή η δύναμη, όπως εσείς τώρα με ακούτε, γιατί εκπέμπονται τα κύματα, θα λέγαμε τα ηχητικά, και εσείς τα παίρνετε και το βάζετε στο αυτί σας και λέτε «Οπ, ο σταμάτης, οπ, κατανόηση». Αυτόματα μπορείτε να πείτε ότι εσείς ακολουθείτε τα κύματα και φτάνετε σε μένα. Συνδυόμαστε μέσω των κυμάτων. Άρα υπάρχει και φυγόκεντρος και κεντρομόλος δύναμη ανάμεσα σε αυτά που σας λέω εγώ και εσάς που τα ακούτε. Εσείς συνδυσιακά λοιπόν έρχεστε και ενώνεστε με μένα, ασχέτως αν αυτά τα κύματα είναι οπτικά ή θα λέγαμε ηλεκτρικά, ηχητικά. Η συνείδηση έχει την ικανότητα να μπορεί να καβαλάει και να ταξιδεύει μέσω
των κυμάτων. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, αυτό το πράγμα μπορεί μέσα μας να μας φέρει την ενθύμηση, όταν εμείς μπορούμε και μπαίνουμε σε αστρικά, εθερικά δηλαδή κύματα τα δικά μας και του σύμπαντος. Έτσι είναι σαν να διαβάζουμε τα δικά μας ακασικά αρχεία και τα αρχεία, θα λέγαμε, τα του υποσυνειδήτου μας και των γενικών υποσυνειδήτου. Λοιπόν, είναι όπως ο σερβερ, σας έχω πει. Όπως ο σερβερ είναι πάνω το ίντερνετ και εμείς ανεβοκατεβάζουμε πληροφορίες, έτσι ακριβώς συμβαίνει. Αυτό το πράγμα κάνουμε και εμείς, φίλοι μου. Αν θέλουμε λοιπόν να ενθυμηθούμε, πρέπει να ανέβουμε λοιπόν στο σερβερ εμείς. Όχι μόνο και να κατεβάσουμε μετά, αλλά και να ανεβάζουμε εμείς. Έτσι αυτό το πράγμα συμβαίνει και μέσα μας. Όταν μπαίνουμε λοιπόν σε αυτό το φως, γιατί το Matrix είναι φως. Και εκεί πέρα σε αυτό το φως υπάρχουν όλες οι πληροφορίες. Όλες αυτές οι πληροφορίες λοιπόν έχουμε την ικανότητα εμείς να τις παίζουμε, έτσι, αλλά και να τις λαμβάνουμε. Και αυτό το πράγμα λέγεται ενθύμηση. Μια άλλη άποψη της ενθύμησης είναι να μπορέσουμε τον εαυτό μας να τον μεγαλώσουμε συνδυσιακά. Έτσι λοιπόν, όταν λέμε μεγαλώνω συνδυσιακά τον εαυτό μου, δεν σημαίνει μόνο ότι παίρνω παραπάνω, σε εισαγωγικά, όγκο συνείδησης στο χώρο και επεκτείνομαι χωρικά, αλλά στην πραγματικότητα σημαίνει ότι οι διασυνδέσεις ανοίγουν. Οι δια εθερικές συνδέσεις. Διασυνδέσεις. Και τώρα, μια που είπαμε διασυνδέσεις, τώρα μπορώ να μιλάω μια ώρα, αλλά μια που ήρθε αυτό θα το πω. Υπάρχει αυτό το πράγμα μετά τη μετάνοια, που μετά εννοώ αλλάζω νου, αλλάζω δηλαδή την πεποίθηση, αλλάζω συνδυσιακό επίπεδο. Είναι αυτό που λέμε διορθώνω. Δηλαδή τον διαορθώνω. Δηλαδή τι σημαίνει, το αστρικό μου, το νου μου, τον εθερικό μου νου, να τον ορθώσω. Γιατί είχε πέσει, γιατί είχα αποκοπεί. Αλλά αυτό σημαίνει, όταν ορθώσω εγώ την ικανότητα της ενθύμησης, διορθώνω, τότε ξέρω και τι πρέπει να κάνω. Άρα μην μένετε στην ενοχή τις περισσότερες φορές ότι κάνετε λάθος, αλλά διορθώστε. Και το διορθώστε δεν σημαίνει μόνο πράξη, πριν την πράξη σημαίνει διορθώνω, εναρμονίζομαι, μετανοώ και μετά λοιπόν ξεκινάει η πράξη. Αυθόρμητα, αφού έχω διορθωθεί, τον δια ορθώσω μέσα μου και μετά έξω μου, σαν αποτέλεσμα, σαν την πράξη μου. Λοιπόν, λέει ο Δημήτρης Σταμά, τι γνώμη έχεις για τους Πλειάδιους, τους Ανδρομέδιους και τον Γαλαξιακό πόλεμο που συμβαίνει, ακούγεται λέει σαν ταινία. Ναι, γιατί εσείς την καταλαβαίνετε σαν ταινία. Αυτό πράγμα δεν υπάρχει με την έννοια που το καταλαβαίνετε εσείς. Δεν υπάρχουν γαλαξιακοί πολέμοι, κάθε αιών που είναι έξω από το επίπεδο του Van Allen και έχει περάσει από την τρίτη στην τέταρτη πυκνότητα συνείδησης και έχει καταφέρει και έχει εξημερώσει τα κατωδιαφραγματικά του τσάκρα. Και γι' αυτό λοιπόν του δίνεται η ικανότητα να ανέβει σε εκείνο το επίπεδο, να γίνει διαπλανητικό όν, αυτόματα έχει την ικανότητα να μπορεί να σέβεται όλη τη φύση. Οι διάφοροι πόλεμοι που ακούτε, οι εθερικοί πόλεμοι που ακούτε τις περισσότερες φορές, είναι μεταξύ σκέψης, θα λέγαμε τις περισσότερες φορές, πρόθεσης, και μετά μεταφράζονται σαν ταινίες στο δικό μας νου, έτσι όπως ξέρουμε το διανοητικό μας να τις λέει. Εμείς σε αυτή την πυκνότητα που ζούμε γίνεται αυτό το πράγμα το οποίο αισθανόμαστε. Υπάρχει μεγάλη παραπληροφόρηση σχετικά με τα UFO, έτσι. Τις περισσότερες φορές δεν είναι πραγματικά UFO, αλλά είναι άνθρωποι που τους έχουν πάρει και τους έχουν προγραμματίσει. Σας είπα και άλλες φορές, 80% είναι ψέματα από όλα αυτά που λένε για πλειάδες, εξωγήινους και αυτά τα πράγματα. Αυτές είναι οι συνειδητότητες αστρικές που τις περισσότερες φορές θέλοντάς σας να συνδεθούν με μια σταθερή πραγματικότητα για να μπορούν να διονύσουν τον εαυτό τους. Όπως είπα και στο προηγούμενο βίντεο, τα παραπάνω πολλές φορές channeling είναι από αστρικές οντότητες οι οποίες, επειδή θέλουν να κρατήσουν έναν εαυτό, να διατηρήσουν έναν εαυτό στο αστρικό επίπεδο, πρέπει να έχεις ένα anchor, μια άγκυρα με μια σταθερή πραγματικότητα, που είναι το 3D. Η κοινή πραγματικότητα την οποία ζούμε. Έτσι λοιπόν, αυτοί οι οντότητες ενώνονται για να γιώσουν, να αγκυροβολήσουν με την, θα λέγαμε, πυκνότητα την οποία ζούμε εμείς, που είναι η πιο σταθερή, διότι η βιολογική πυκνότητα έχει τη μέγιστη εκπομπή και τη μέγιστη λήψη. Γιατί είναι η μέγιστη αντίσταση μέσα σε όλα τα αστρικά ρευστά. Άρα τα κύματα χτυπάνε πάνω και ξαναφεύγουν. Οι άλλοι που είναι αστρικοί ακολουθούν τα αστρικά ρεύματα. Έτσι λοιπόν,
αυτές πολλές φορές οι πληροφορίες τις οποίες λαμβάνετε από τα αστρικά δεν είναι της παρούσας χρονογραμμής στην οποία ζούμε. Είναι από παλιότερες χρονογραμμές, το γαλαξιακό ίσως πόλεμο που έχει συμβεί χιλιάδες εκατομμυρίων δισεκατομμύριων χρόνια και πολύ μακριά από εμάς. Όλα τα υπόλοιπα είναι ανθρωπομορφικές διασταυρώσεις, ανθρώπους που δεν ξέρουν και θέλουν να διατηρήσουν όλο αυτό το πράγμα και να μπουν σε αυτά εδώ πέρα τα πράγματα. Ότι πόλεμοι, τζιβ, πόλεμος των άστρων και τέτοια. Οι γαλαξιακοί λοιπόν πόλεμοι στο Ορίον, από ό,τι ξέρω εγώ, είχαν γίνει πολύ πιο παλιά, ακόμα η Γη δεν είχε καν, θα λέγαμε πάνω, ούτε τη ζωώδη κατάσταση αυτή και ούτε ήταν σε αυτή τη θέση την οποία είναι τώρα. Λοιπόν, οπότε φίλοι μου, να καταλάβετε ότι σε μεγάλο ποσοστό αυτά είναι ενέργειες που αντιλαμβάνονται, επειδή τώρα οι καιροί αλλάζουν φυταστρικά από τη μία πυκνότητα στην άλλη πυκνότητα, ενώνονται, είναι σαν να κλείνουν οι κύκλοι, ο καθένας κατεβάζει από ό,τι επίπεδο θέλει, θα λέγαμε. Στην πραγματικότητα όμως, στη δική μας χρονογραμμή δεν ανοίγουν αυτά τα πράγματα. Σε λίγο καιρό θα φανερωθούν όλα αυτά τα πράγματα. Υπομονή. Κανείς εξωγήινος δεν σας σώσει. Κάντε αυτό που μπορείτε για τη μέγιστη ικανότητα την οποία μπορείτε να βγάλετε εσείς σαν άτομο και σας και σαν σύνδεση. Τι έχουμε εδώ τώρα. Κώστα μου γράφει, Κώστα Δημάκη μου γράφει και ο Κώστας ο Ρετσέλης, οπότε okay, τα κοιτάω. Απλά μπλέξαμε εδώ πέρα, ήταν μεγάλες ερωτήσεις. Λέει η Πάτη, καλησπέρα, πες μας για τις αδελφές ψυχές στον έρωτα και για τις καρμικές συναντήσεις στη ζωή μας. Όλα και τα πάντα, φίλοι μου Πάτη, είναι ομοιοκραδασμός. Τα πάντα είναι ομοιοκραδασμός. Κάθε τι που συμβαίνει ανά δευτερόλεπτο και κλάσματα του δευτερολέπτου είναι μια συμφωνία, ένας ομοιοκραδασμός που απλά εμείς δεν είμαστε συνειδητοί. Όταν ο ομοιοκραδασμός συμβαίνει σε ανώτερες πτυχές, σε ανώτερα κλιμάκια, σε ανώτερα εθερικές καταστάσεις, τότε στο ψυχικό επίπεδο λέμε αδερφές ψυχές, είναι από το ίδιο κλονάρι όπως τα δέντρα, από το ίδιο κλαδί θα λέγαμε. Και μετά φτάνουν σιγά σιγά να βρισκόμαστε εδώ πέρα και να είμαστε σαν τον καρπό. Όπως διασταυρώνονται τα κλαδιά, έτσι διασταυρώνονται, θα λέγαμε, συνειδησιακά, οι αποσπάστης της μίας συνείδησης. Όπως τα κλαδιά, όπως οι ρίζες. Αυτό το πράγμα γίνεται. Κάθε φορά που είσαι σε εκείνο το επίπεδο και διασπάσαι από το ίδιο κλαδί, θα λέγαμε, λες αδερφή ψυχή, το έτερό μου ίμιση, η σπίθα μου, μέχρι στο τέλος, αναλόγως σε τι κλαδί είσαι, το ονομάζουν διαφορετικά. Έτσι λοιπόν ορισμένοι άνθρωποι, μαζί με άλλους, θα λέγαμε, ανθρώπους, ψυχή με ψυχή, σπιθήρας με σπιθήρα, μέσα στο χρόνο τον οποίο, θα λέγαμε, πεταχτήκαν οι σπιθήρες από την πηγή για να φτάσουν μέχρι τα άκρα και να ξαναγυρίσουν, συμβαδίσανε μέσα από τον ίδιο, θα λέγαμε, ψυχικό δρόμο. Οπότε, πολλές φορές, αυτές οι δύο ψυχές έχουν εναλλακτικά παίξει σε διάφορα σενάρια μαζί, διάφορες χρονογραμμές μαζί. Έτσι λοιπόν, κάθε φορά που συναντιούνται, νιώθουν μια έλξη για να παίξουν ορισμένα σενάρια που δεν είναι τις περισσότερες φορές μόνο θετικά. Έτσι. Απλά ο ένας βοηθάει συνεργατικά τον άλλον για να μπορεί η ψυχή να πάρει την εμπειρία. Είναι σαν δύο ηθοποιοί που παίζουν στο ίδιο θέατρο. Λοιπόν, ο Βασίλης Δημητρίου λέει: καλησπέρα στα μάτια. Όταν ένας άνθρωπος μπορεί να δει τον εθέρα, υπάρχει τεχνική να χρησιμοποιήσει αυτή την ικανότητα για αναβάθμιση φυσικά. Από το Tai Chi, το πραγματικό που έχει βγει και όλα τα πράγματα που ακούτε παλιά στις πολεμικές τέχνες να αιωρούνται, να πετάνε το τέτοιο, να κάνουν τηλεκίνηση και όλες οι διαισθητικές ικανότητες είναι πραγματικά οι έννοιες του εθέρα. Και επειδή δεν συγκρύψανε την ανθρωπότητα για να μην μπορεί ο άνθρωπος να αναβαθμιστεί. Πάρα πολλά αρχαία ελληνικά κείμενα μιλάνε για το εθέρα, όμως όπως καταλαβαίνετε δεν τα βγάζουν στη φόρα. Το 98% μόνο, τα λέγαμε, το 2%, 3% υπάρχει, τα λέω, όλοι το κρύβουν. Και αυτό το 2% ό,τι θέλουν να λένε και όπως θέλουν τα εννοούν. Σας είπα στην πραγματικότητα, δεν χρειάζεται να κρύψουν κάποιοι τίποτα. Όταν ο άνθρωπος είναι στο λίθαργο δεν μπορεί να δει. Προτείνω λοιπόν κάθε φορά με αυτά που σας έχω πει, με την παρατήρηση, να δημιουργήσουμε έναν αυτό που να παρατηρεί και με τη μετατροπή ενέργειας, να μπορούμε να βγάζουμε δηλαδή το φως και να γευόμαστε με ανώτερο τύπο ενέργειας από αυτή που υπάρχει τριγύρω μας, γιατί
ντρέπουμε, γιατί την κοιτάμε και βλέπουμε το φως σε κάθε τι, το θετικό σε κάθε τι, το αρνητικό σε κάθε τι, αλλά εμείς μετά επιλέγουμε το θετικό. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, να βαθμιζόμαστε. Βλέψει, πρέπει πρώτα να ξεκινήσουμε να έχουμε την κατάλληλη τροφή για να το δώσουμε. Έτσι πάει αυτό. Επειδή υπάρχουν πολλές ποιότητες τροφές, ο άνθρωπος πρέπει να τρέφει με τις ψηλότερες ποιότητες. Και δεν είναι μόνο τροφή η φυσική, είναι τροφή και η πνευματική. Όταν κάποιος θέλει να αναβαθμιστεί και να βάλει σε λειτουργία τα υπόλοιπα μέρη του, πρέπει την ενέργεια την οποία παίρνουμε από εδώ, επειδή η φύση δεν στη δίνει ίδια αναβαθμισμένη, να την αναβαθμίσεις μόνος σου. Η ίδια η φύση σου δίνει μέχρι εκεί που μπορείς να πάρεις την καλύτερη τροφή. Μετά από εκεί πέρα ψυχολογικά πρέπει εσύ να δημιουργήσεις τροφή. Και αυτή έρχεται κάθε φορά από το πόσο εσύ μπορείς κάθε σενάριο να το αναλύσεις. Να το διαλύσεις, να το λύσεις σε εθέρα. Να το λύσεις δηλαδή στις ανώτερες συνδυσιακές καταστάσεις. Αυτόματα τι γίνεται. Είναι σαν να, την τροφή που παίρνεις να την αναβαθμίζεις μέσα σου. Και να γίνεις ένα μετασχηματιστής. Έτσι μπορείς λοιπόν να δημιουργήσεις την ανώτερη συνείδηση στα εθερικά σου σώματα. Και να ξεκινείς λοιπόν να γίνεις ένας διάβλος και να σου έρχεται η γνώση από το φως το οποίο θα λέγαμε έχεις χτίσει μέσα σου. Όπως χτίζεις το κορμί σου, μπορείς να χτίσεις και το φως μέσα σου. Και φυσικά η οικονομία είναι αυτή που θα σε βοηθήσει. Και η οικονομία έρχεται από τη σοφία. Και η σοφία έρχεται με τη γνώση. Και η γνώση από την εμπειρία. Επομένως πρέπει να ξέρετε πώς να λειτουργείτε για να μην σπαταλάτε την ενέργεια. Να μην σπαταλάτε τα υλικά που εσείς θα μπορείτε να τα πάρετε και να χτίσετε. Λοιπόν. Ο Βασίλης λέει λίγα λόγια για την διατροφή, αν μπορείς στα μάτια τι προτείνεις. Ο καθένας, παιδιά, αναλόγως το βιολογικό του πράγμα, γι' αυτό δεν ισχύουν όλα για όλα, γιατί έχουμε εδώ πέρα πάρα πολλά είδη σε εισαγωγικά ανθρώπων και όλη η βιολογική, θα λέγαμε, το βιολογική σύσταση του ανθρώπου δεν είναι τη ίδια σε όλους τους ανθρώπους. Ένας άνθρωπος, θα λέγαμε, εν πάση περιπτώσει, που έχει ένα διαφορετικό, θα λέγαμε, αστρικό φορέα, είναι φυσικό τα αρχέτυπα του αστικού φορέα και της συνείδησης που έχει να λειτουργούν διαφορετικά και να θέλουν να πάρει άλλου είδους τροφές που εμείς, ας πούμε, δεν ξέρουμε. Ένας άνθρωπος, ας πούμε, διατροφολόγος, σου πει τι είναι καλό για τους μυς, για την υγεία γενικά, πώς την ξέρει ο άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που ξέρει για το πνεύμα, σου πει ορισμένα πράγματα, να ακολουθήσει, ας πούμε, κάτι που να έχει μέσα μονατομικό χρυσό. Άλλος μπορεί να σου πει να αναλόγως το πρόβλημα που έχεις για να έρθει σε μια ισορροπία, θα λέγαμε, το pH σου και τα πράγματα. Δηλαδή, άλλος που θέλει να αποκοπεί από τα κατώτερά του τμήματα και να βιώσει την αγνότητα, θα σου πει ξεκίνα και τρώγε με ελαφρά άτομα, θα λέγαμε. Όχι βαριά άτομα, δηλαδή, όχι ενέργειες που είναι πολύ βαριές, αλλά ενέργειες που έχουν ανιόντα, ας πούμε, για να μπορείς εξελιχτικά να αναβαθμιστείς. Αναλόγως όμως σε τι επίπεδο είσαι, φίλε μου, αυτό το κοιτάξα στον εαυτό σου να διαλέξει μόνος του αυτό που θέλεις εσύ. Άστο και κοίταξε να σου αρέσει πραγματικά και ολικά. Και δεύτερον, οτιδήποτε τρως μην το κρίνεις αρνητικά. Αυτό γιατί ακόμα και το καλύτερο φάρμακο να σου δώσουν όταν εσύ το κρίνεις αρνητικά, θα έχει διαφορετικό αποτέλεσμα μέσα σου. Ενώ σε εισαγωγικά δηλητήριο να σου δώσουν, αν εσύ μπορείς σε εισαγωγικά και εκείνη την ώρα κάθε τι που βάζεις μέσα σου, ειδικά επειδή όλα έχουν μέσα το υγρό στοιχείο, άρα παραπείτε προγραμματίζονται. Προγραμματίστε τα να μπουν μέσα σας και να κάνουν τη δουλειά που πρέπει. Προγραμματίστε τη τροφή σας. Αυτό σημαίνει κάθε φορά που λένε τα αγιάζουν, ξέρω εγώ, και οι παπάδες και τρώνε ό,τι να είναι που λένε το βαφτίσαμε, το αγιάσαμε και το κάναμε οτιδήποτε. Μπορεί να το κορυδεύουμε, αλλά στην πραγματικότητα μπορείτε να προγραμματίσετε τη τροφή σας. Έτσι, προγραμματίστε τη τροφή σας εφόσον γίνεται κομμάτι του εαυτού σας. Το χειρίζεστε, το διοικείτε. Ό,τι είναι δικό σας μπορείτε να το χειριστείτε. Ό,τι δεν είναι δικό σας δεν μπορείτε. Αν κάτι δεν το κάνετε δικό σας την ώρα που το τρώτε, και ότι θα πηγαίνει με αυτό το πρόσημο μέσα σας. Το καταπίνετε έτσι. Οτιδήποτε λοιπόν για να τρώτε έχει την ικανότητα να το βαθμίσετε, να μπείτε στην αγνή κατάσταση, να το σεβαστείτε, να το δείτε εσωτερικά. Να πιάσετε λοιπόν και το μοριακό επίπεδο και το ατομικό και να αρχίσετε να παράτε συχνότητες πάνω του. Αυτές οι συχνότητες θα έχουν θετικό πρόσημο. Κάντε έναν αρωματισμό, βάλτε το χέρι σας από πάνω, κάντε οτιδήποτε σύμβολο θέλετε εσείς που νομίζετε και το πιστεύετε, ή πείτε κάτι που το πιστεύετε και οραματιστείτε ότι μέσα στα πρόσημα, τα αρνητικά, τα πλην που έχει, ξαφνικά όλα να γίνονται συν και να έρχονται μέσα σας με θετικό πρόσημο.
Λέω τώρα εγώ ένα οραματισμό, όποιος θέλει το κάνει. Λοιπόν, λέει ο Κώστας, το φαινόμενο Mandela Effect μιλάει... Κάτσε, τι θέλεις άλλο. Το φαινόμενο Mandela Effect μιλάει για αλλαγή μνήμης της ανθρωπότητας. Τι σημαίνει με αυτό? Όπως σας είπα, φίλοι μου, η μνήμη δεν είναι δικιά μας. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Η μνήμη είναι μνήματα, fractals, τα οποία περιέχονται νοητικά, fractals. Μέσα τους κρατάνε, θα λέγαμε, μια τιμή, μια αξία. Συνδεόμενοι με αυτή την αξία, εμείς μπορούμε και την εμποτίζουμε μέσα μας με την ικανότητα των σεναρίων. Πολλοί άνθρωποι συνδέονται με πράγματα που νομίζουν ότι είναι μνήμη τους, αλλά δεν τα έχουν ζήσει ποτέ. Αυτοί είναι οι διάφοροι άνθρωποι που λέμε μυθομανείς. Οι άνθρωποι που δεν ξέρουν τη ζωή τους, που έχουν μπερδέψει τους δύο κόσμους. Καταλαβαίνετε, πολλές φορές ο άνθρωπος, επειδή αλλάζει και μπαίνει μέσα στην αστρική συνείδηση και τη φυσική συνείδηση, τις περισσότερες φορές λαμβάνει πράγματα που βιολογικά, ας πούμε, δεν τα έχει ζήσει εδώ. Και έτσι λοιπόν έχει μία μνήμη που μέσα στη μνήμη του δεν μπορεί να ξεχωρίσει αν κάτι το έζησε, το έδωσε στον ήρωά του, είναι από άλλη ζωή. Το καταλαβαίνετε αυτό? Όλα αυτά είναι επειδή την ώρα που ενώνεσαι δεν υπάρχει εκείνη η επεξεργασία, η αντιληπτικότητα, για να μπορείς να ξέρεις τι δέχεσαι. Γι' αυτό λέμε συγκεντρώσου. Δηλαδή τι? Το κέντρο σου, το εθερικό σου, το νου σου, την εγρήγορσή σου, έτσι. Βγάλ την προς τα έξω την ώρα που ζεις. Ζήσε συγκεντρωμένος. Δεν σημαίνει συγκεντρωμένος ότι είμαι έτσι καρφωμένος εκεί πέρα. Γιατί εμείς έτσι έχουμε μάθει. Όταν θέλουμε κάπου να συγκεντρωθούμε, πάμε στην ακινησία. Γιατί πάμε στην ακινησία? Γιατί η πηγή είναι ακίνητη. Θέλουμε να μπούμε στο ακίνητο φως. Κάνουμε ακριβώς το ίδιο. Ούτε αναπνοή, ούτε εκπνοή. Αλλά ακινησία. Χαπ, μένουμε κάγκελο. Δεν αναπνέουμε. Γιατί? Γιατί θέλουμε με την ώρα, με το μυαλό μας, για να μπούμε στο κέντρο μας, να κάνουμε ό,τι κάνει η πηγή. Ό,τι κάνει το ακίνητο φως. Ακριβώς, χρακ, να πάμε να μπούμε στην ακινησία. Εκείνη την ώρα στην ακινησία είναι η ώρα του θανάτου. Ο θάνατος όμως στην πραγματικότητα είναι πάνω, αστρικά, που δεν υπάρχει, το μηδέν. Εκείνη την ώρα λοιπόν το μηδέν είναι κενό, το κενό λαμβάνει. Με αυτή την ιδιότητα λοιπόν ο άνθρωπος, κάθε φορά που να δώσει, να συγκεντρωθεί, να δείξει την προσοχή του, κάνει αυτό το πράγμα, χακ, μένει ακίνητος. Έτσι. Αυτό λοιπόν το πράγμα σας το είπα για να καταλάβετε ότι εμείς λοιπόν έχουμε την ικανότητα μέσω από το φαινόμενο Mandela να καταλάβουμε ότι υπάρχουν ορισμένες, όπως είχα πει και στο βιντεάκι, ορισμένα computers τώρα φτιαγμένα, θα λέγαμε έτσι, ώστε να μπορούν να βλέπουν παράλληλες πραγματικότητες και να υπολογίζουν και εκπεμπόμενες, θα λέγαμε, συχνότητες οι οποίες καταβυθίζουν στο δικό σας υποσυνείδητο λόγια. Όπως αυτά που ακούν τα channeling. Ή διάφορες, θα λέγαμε, παράλληλες πραγματικότητες, τις οποίες εσύ, επειδή δεν ξέρεις τι δέχεσαι, καταχωρούνται μέσα σου και μετά εσύ τις έχεις σαν μνήμη. Η μνήμη κάνει εσένα να δράσεις αναλόγως τη μνήμη σου, αναλόγως λοιπόν το δικό σου υποσυνείδητο, και μηχανικά λοιπόν τι κάνεις, δημιουργείς την πραγματικότητα που οι άλλοι μέσω του πειράγματος της μνήμης σου σε κάνουν να φτιάξεις. Είσαι ένας κατευθυνόμενος δηλαδή. Φυσικά όλα αυτά τα πράγματα μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για να αποτραυματίζουν, θα λέγαμε, τους ανθρώπους, αλλά δυστυχώς, όπως ξέρετε, ακόμα αυτοί που διοικούν είχαν δώσει όλες δαπάνες και όλα τα πράγματα ώστε να έχουν τον έλεγχο και την κυριαρχία του ανθρώπινου, θα λέγαμε, είδους. Τόσο πολύ ώστε, συγγνώμη, να πειραματίζονται με όλα αυτά τα πράγματα και εσείς να μην ξέρετε, θα λέγαμε, το παραμικρό. Γίνονται τόσα πειράματα. Από το πείραμα της Φιλαδέλφειας, μέχρι αυτό με τον Mandela, μέχρι τα ερούμενα UFO που λέτε, που έχουν την τεχνολογία από το 50. Τόσα πράγματα που υπάρχουν και στον κόσμο δεν είναι άλλα πράγματα και ο κόσμος δεν ξέρει τίποτα για αυτά που γινόταν. Λοιπόν, αυτά φίλε μου λοιπόν για το φαινόμενο Mandela, θα το αναπτύξουμε και άλλη φορά. Ένα άλλο που ήθελα να σου πω πάνω στο φαινόμενο Mandela, όπως είπα και την περασμένη φορά, μου φαίνεται, πάλι στο σεμινάριο, είναι ότι επειδή εμείς έχουμε την αστρική συνείδηση και την φυσική συνείδηση, δηλαδή έχουμε την ικανότητα να αλλάζουμε, να κάνουμε ένα τρανσφορμάρισμα μέσα μας, χωρίς να το καταλαβαίνουμε τις περισσότερες φορές, εκείνη την ώρα μέσα μας πολλά πράγματα μπερδεύονται αυτές οι δύο συνειδήσεις. Και εκεί γίνεται, σας είχα πει και την άλλη φορά, εκείνη η αίσθηση ότι αυτό το έχω ξαναζήσει ή αυτό το έζησα και πριν.
Επειδή έχει άλλη εγρήγορση ο ιστορικός νους και άλλη εγρήγορση ο φυσιολογικός, τα λέγαμε νους, η εγρήγορση όπως την ξέρουμε. Έτσι λοιπόν μέσα τους μπορεί να τους μπει μια ιδέα. Αυτή η ιδέα, όπως βλέπετε στη διάφορα βίντεο που έχουν βγάλει για το Mandela Effect, αυτή η ιδέα τους έχει μπει, αυτοί νομίζουν ότι είναι μνήμη και μετά βλέπουν την πραγματικότητα και σου λέει, μα καλά πώς, αφού εγώ νόμιζα αυτό και αυτό και αυτό, άρα μου τα αλλάξατε. Το καταλάβατε τι λέω? Έτσι λοιπόν συμβαίνει. Τις περισσότερες φορές λοιπόν συμβαίνει αυτό. Νομίζουμε πριν ότι είχαμε μια άλλη ιστορία, έρχεται, μας επηρεάζει λοιπόν αυτό το πέρα το πράγμα, καταχωρείται μέσα μας, γιατί μας ανεβάζει συχνότητες με λίγα λόγια. Αυτές οι συχνότητες που βαράνε μπορεί να βάζουν τον άνθρωπο σιγά σιγά και φυσιολογικά, αλλά και με το σύστημα εκείνο, να κάνει το τρανς όποτε θέλουν οι άλλοι. Αυτό το τρανς όποτε θέλουν οι άλλοι τον κάνει να συλλαμβάνει διάφορες παράλληλες πραγματικότητες. Μόλις ο άλλος έχει πάρει την παράλληλη πραγματικότητα χωρίς να έχει καταλάβει ότι έχει γίνει τρανσφορμάρισμα μέσα του, στη συνειδητότητα, έχει καταχωρηθεί μέσα του, θα λέγαμε, ένα γεγονός. Αυτό το γεγονός όμως δεν το έχει ζήσει βιολογικά, όμως έχει τη μνήμη ότι τόσο καιρό το ζούσε. Έτσι λοιπόν, θα λέγαμε, όπως λένε τα διάφορα βιντεάκια, ότι αλλάζουν λέει, τα βιβλία. Μπορεί να γίνει, αλλά τις περισσότερες φορές γίνεται αυτό που σας λέω τώρα. Κοιτάνε λοιπόν και λέει, η διαγραφή δεν έλεγε αυτό το πράγμα τόσο καιρό. Και τώρα ξαφνικά όλα τα βιβλία, μα είναι δυνατόν, όλα τα βιβλία τα αλλάξανε. Mandela Effect. Ενώ συμβαίνει αυτό, σας λέω εγώ. Η μνήμη άλλαξε. Και τους βάλαν τόσο καιρό τα βιβλία, λέγανε άλλα πράγματα. Και τώρα ξανάρχονται στην πραγματικότητα και συγκρίνουν τη μία μνήμη με την άλλη. Και σου λένε, ω, το κάνουν οι επιστήμονες. Καταλάβατε. Εγώ πιστεύω ότι τις περισσότερες φορές όλες αυτές οι συχνότητες μέσω του HARP, του υπολογιστή και αυτά τα πράγματα έχουν σε εισαγωγικά διαλύσει τον αστρικό φορέα του ανθρώπου και της συνειδητότητας που έχει, με σκοπό το να τον ανεβοκατεβάζει σε αυτά τα τμήματα οικειοθελώς, έτσι, ή μηχανικά, χωρίς συνείδηση, και έτσι να του περνάνε ό,τι θέλουν. Προχωράμε στο επόμενο. Σταμάτη, λέει, όταν θέλουμε θεοδοσία να αλλάξουμε μια πεποίθηση ή ένα πιστεύω, πρέπει να επαναλάβουμε τη θετική αλλαγή πολλές φορές ή με μια φορά γίνεται. Φίλοι μου, όσοι λειτουργούν στο φυσικό επίπεδο, είναι φυσικό ότι η επανάληψη φέρνει μέσα μας μια αισθηκτόδη αλλαγή. Άρα θα λέγαμε, όσοι λειτουργούν με το κατώτερο διανοητικό, είναι φυσικό με εκφωνήσεις, με μια συνεχόμενη αλλαγή σκέψης, με μια ταυτοποίηση κάθε φορά με το τι συμβαίνει και να παίρνουμε διαφορετική κάθε φορά, θα λέγαμε, στάση από αυτή που είχαμε συνηθίσει να πούμε. Ένα ρυθμό μέσα μας. Και μόλις ο ρυθμός αυτός γίνει μεγαλύτερος, τότε ναι, αλλάζουμε μια πεποίθηση. Όμως, σας είπα και άλλες φορές, η πεποίθηση δεν είναι μόνο μία. Η μία πεποίθησεων. Δεν είναι μόνο μία πεποίθηση που θα αλλάξεις. Γιατί μπορεί να συνδέεται και με άλλες. Μπορεί να είναι μόνο μία και να σε βοηθήσει, αλλά συνδέεται και με άλλες μαζί. Οπότε πρέπει να αλλάξεις ένα επίπεδο πεποιθήσεων. Θα λέγαμε, αντί να κλαδεύεις το θάμνο, μπορείς να πας στη ρίζα και να του κόψεις το κορμό. Αυτό σημαίνει εμβάθυση. Αυτό σημαίνει αυτογνωσία. Αυτό σημαίνει ότι πάω στο σκληρό δίσκο μέσα στο δικό μου, στη ράμ, στο ρόμ, στο bios και αρχίζω και πειράζω από εκεί. Αυτό σημαίνει, για να το κάνω αυτό, πρέπει να μάθω προγραμματισμό. Έτσι, όλα γίνονται με την εκπαίδευση. Μόλις φτάσετε σε ένα επίπεδο που να μην χρειάζεται άλλη εκπαίδευση, γιατί έχετε συνδεθεί τότε με το ίντερνετ, τότε αυτόματα σας έρχεται η γνώση που θέλετε, την ώρα που θέλετε, χωρίς χρειάζεται να εσείς να την αμφιβάλλετε και την αφισβητείτε. Λοιπόν, πριν όμως πρέπει να δουλέψουμε με αυτά τα εργαλεία που σας είπα. Οι channels έχουν κοινά σημεία με τους νοηρατικούς ανθρώπους, είναι το ίδιο πράγμα? Συμφωνείς με τα channeling? Υπάρχουν κίνδυνοι? Έχω γράψει για τα channeling και έχω πει πολλές φορές, σας είπα, ο καθένας είναι με τι γρηγορός συνδέεται. Όλες οι πληροφορίες σε εισαγωγικά είναι αληθινές, αλλά καταλαβαίνετε ότι όλη η ενέργεια είναι μία. Το πώς διαστρεβλώνεται αναλόγως τα δικά μας πρίσματα, εκείνο όλο το θέμα, φίλοι μου. Άρα, με λίγα λόγια, δεν το αν οι channels έχουν λένε αλήθεια ή όχι, είναι το θέμα εσύ πώς τα καταλαβαίνεις. Έτσι, εγώ σας είπα όμως, ο καθένας αναλόγως τη δική του εκπαίδευση που έχει και τη δική του γνώση που έχει σχετικά με το σύμπαν, δεν μπορεί ή μπορεί να ταυτοποιήσει και να ξέρει και να ελέγξει με ποιους μιλάει.
Αλλιώς ήταν, δεν είναι γνώστης και απτά κάνει ένα challenge και ανοίγεται και κατεβάζει φωνές, δεν μπορεί να ξέρει τι φωνές είναι αυτές, δεν μπορεί να ελέγξει, να διασταυρώσει. Η δική μου, όπως βλέπετε, ούτε κλείνω τα μάτια, ούτε κάνω challenge τέτοιου τύπου. Έτσι, άρα τι πάνε να πει, ότι κάνω challenge με το δικό μου εαυτό, το ανώτερο κομμάτι μου. Έτσι, αυτό είμαι εγώ. Ο καθένας έχει βέβαια την δυνατότητα και την ικανότητα να κάνει ό,τι θέλει. Η ενόραση από την άλλη πλευρά είναι, όπως σας είπα, τα fractals, να μπορείς να κοιτάς τα fractals εκείνα και να λαμβάνεις τα fractals εκείνα που υποτίθεται θα γιωθούν στο μέλλον. Έτσι. Ενόραση σημαίνει λοιπόν να ξέρεις την κατεύθυνση. Όχι απλά να βλέπεις το μέλλον, να βλέπεις την κατεύθυνση. Γιατί πολλοί προφήτες είδαν λάθος πράγματα. Αυτά που βλέπαν ήταν αληθινά. Δεν συνέβηκαν στη δική μας χρονογραμμή όμως. Άρα τι πρέπει να ξέρουμε. Πρέπει να ξέρουμε ότι η πραγματική ενόραση δεν είναι μόνο να βλέπω ένα μέλλον, είναι να βλέπω την κατεύθυνση. Γι' αυτό ένας αληθινός δάσκαλος, όταν βλέπει τον άλλον, δεν του λέει μόνο τι είναι, του λέει τι κατεύθυνση έχει. Και σου λέει, φίλε μου, με αυτό που λες ότι πιστεύεις και αυτό που θες, η κατεύθυνση που πας δεν θα σε βγάλει εκεί. Αυτά πρέπει να σου κάνει ένας αληθινός δάσκαλος. Γι' αυτό οι δάσκαλοι πρέπει να είναι διορατικοί. Και όχι να λένε παπαγαλία πράγματα σε οποιοδήποτε έρχεται εκεί πέρα και μπλα 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 μπλα, μπλα. Τα ίδια σε όλους. Έτσι. Απλά στην κοινωνία τώρα που ζούμε, στις εποχές που ζούμε, καταλαβαίνει την παραπληροφόρηση τι κάνει. Λοιπόν, Αντώνης, καλησπέρα στα μάτια. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Αν η ζωή έχει προεπιλεχθεί και έχει προεπιλεχθεί κάποιος να φύγει από φόνο, ο φωνιάς δεν είναι κακός. Απλά παίζει το ρόλο του, άρα απενοχοποιείται το κακό. Αν είναι έτσι και όλα είναι ρόλοι, τι πιστεύεις πάνω σε αυτό? Εγώ ξέρω ότι όλα είναι ρόλοι. Αυτό πιστεύω πάνω σε αυτό. Από εκεί και πέρα κοιτάω τη δική μου εξέλιξη. Θα κάνω πράγματα και αν εκείνα τα πράγματα δεν συμφωνούν με τη δική μου εξελιχτική, τα λέγαμε κατάσταση, φυσικά λοιπόν μετά τι να κάνω, να διορθώσω. Να διορθώσω το δύο μέσα μου, έτσι δεν είναι? Θα μπω σε μια κατάσταση, τα λέγαμε, όχι ενοχής, γιατί η ενοχή είναι μόνο φταίω, χωρίς να μου δίνεται δυνατότητα να μπορώ να διορθώσω. Άρα μένω με ένα πράγμα που ποτέ δεν γυρίζει πίσω, ποτέ δεν θα γίνει καλά και ότι δεν πήρε από εκεί φως. Έτσι, αν κάνουμε λάθη και δεν παίρνουμε φως, καταλήγουμε να λέγαμε σε ενοχές και τύψεις, ώστε να φτάσουμε σε εκείνο το έσχατο σημείο πλέον, έτσι, μέσω της πολικότητας πλέον και όχι της γνώσης, να φτάσουμε σε εκείνο το σημείο, να φτάσουμε σε τέτοιο αδιέξοδο ώστε αναγκαστικά να πάμε πάνω ή κάτω. Αυτό λοιπόν το πράγμα σημαίνει το να είσαι μέσα στην ενοχή. Η ενοχή σημαίνει ότι ακόμα δεν αποδέχομαι ότι μπορώ από αυτό το οποίο έχει συμβεί εγώ να βγάλω φως, κέρδος, θετικό, συλλογικό καλό. Σας έχουν πει να διαλέγετε το καλό. Το έχετε μάθει ποιο είναι? Πώς λοιπόν είναι δυνατόν? Όταν κάποιοι λοιπόν δεν έχετε δει το καλό, πώς θα το διαλέξετε? Η γνώση είναι αναγκαία. Μην ακούτε αυτά τα πράγματα. Η αληθινή, θα λέγαμε, διδασκαλία του Ζεν προεπιλέγει γνώση. Χωρίς γνώση, λέγανε οι παλιοί αρχή σοφοί του Ζεν, το Ζεν οδηγεί στην κόλαση. Γιατί? Γιατί δεν περιέχει την δύναμη, την εγρήγορση. Οπότε σε φτάνει σε ένα σημείο παράδοσης που ακόμα μπορεί να μην είσαι ικανός να ξέρεις που παραδίδεσαι. Οπότε σε πάει να χάσεις τον εαυτό σου. Οπότε εσύ, αν δεν είσαι έτοιμος να χάσεις τον εαυτό σου, παθαίνεις κόλαση. Χάνεις τον εαυτό σου χωρίς να θέλεις. Πρέπει να μάθετε τους δρόμους στους οποίους καταλήγουν κάθε πράγμα που πάτε να ακολουθήσετε. Εν πάση περιπτώσει, αυτά όλα είπαμε για το σημερινό άνθρωπο είναι που λέμε εμείς πολύ εξωγήινα. Και όμως, φίλοι μου, ο άνθρωπος έχει πέσει στην κουταμάρα. Δεν είναι εξωγήινα καθόλου. Είναι πολύ γήινα και πολύ ανθρώπινα αυτά. Το κακό, φίλε μου, ποτέ δεν ήταν ένοχο. Γιατί τώρα η ερώτηση σου λέει απενεχοποιείται το κακό. Λέει το κακό ποτέ δεν ήταν ένοχο. Ένοχοι είμαστε εμείς γιατί νιώθουμε ότι το διαπράττουμε χωρίς λόγο. Το κακό είναι η επανάληψη και είναι στέρηση ενέργειας. Άρα λοιπόν μέσα σε μια εξελιχτική κλίμακα την οποία παίζεις, που λέγεται ζωή και έχεις 100 χρόνια, 80, 30 ή να πεθάνεις αύριο ή να πεθάνω αύριο, κανείς δεν ξέρει, σου λέει επαναλαμβάνεις τα πράγματα περισσότερο από ότι θα έπρεπε να τα επαναλάβεις. Γιατί όταν τον επαναλαμβάνεις, σημαίνει σου δίνεται δυνατότητα να ξαναπετύχεις. Πειραματίζεσαι.
Όταν τα επαναλαμβάνει, γιατί ξεχάσει ότι πειραματίζει και απλά επαναλαμβάνει, είσαι μια μπαταρία που τη παίρνει την ενέργεια. Λοιπόν, ο Βασίλης ρωτάει, σταμάτα, μπορείς να μας αναλύσεις τη διαδικασία ένωσης και αποκοπής από ένα γρηγορός. Προσέξτε φίλοι μου τι γίνεται. Η εστίαση είναι η διαδικασία ένωσης και αποκοπής. Κάθε φορά που εμείς ρίχνουμε εστίαση σε κάτι, αυτόματα δημιουργείται μια ένωση. Ανεξάρτητα αν εμείς έχουμε την εγρήγορση εκεί να καταλάβουμε το πώς γίνεται αυτό. Όταν μιλάω για εγρήγορση, σημαίνει στην πραγματικότητα ότι η συνείδησή μας πάει τόσο γρήγορα που όλα στην πραγματικότητα φαίνονται αργά. Το περιβάλλον φαίνεται αργό. Γι' αυτό και εγώ μπορώ να δω τη διαδικασία της σκέψης, τη διαδικασία, θα λέγαμε, του φωτός. Δεν χρειάζεται να πάρω μηχανήματα, αλλά η εγρήγορση μου, όταν ανεβαίνω στα ανώτερα επίπεδα, φτάνει σε τέτοια ταχύτητα που όλα φαίνονται αργά. Και έτσι και μπορώ και βλέπω κάθε φορά ένα σταματημένο σύμπαν και μπορώ να βλέπω τι διαδικάζεται μέχρι να φτάσει στο αποτέλεσμα που έρχεται εδώ. Έτσι λοιπόν, εσείς, αν θέλετε να ενωθείτε με κάτι, εστιαστείτε έτσι πάνω σε αυτό. Στην πραγματικότητα είστε ήδη ενωμένοι με όλα. Αλλά η εγρήγορση σας αφήνει ορισμένα πράγματα, θα λέγαμε, να αντί. Φίλοι μου, για κάποιο λόγο διακόπηκε η σύνδεση. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Για κάποιο λόγο, δεν ξέρω τι έγινε, παιδιά, διακόπηκε η σύνδεση. Θα πούμε και 2-3 ακόμα ερωτήσεις και θα κλείσουμε με αυτό. Δεν ξέρω αν μπει ο Κώστα. Κάτσε να γράψει τον Κώστα να μου στείλει εδώ ξανά. Συμβαίνουν και αυτά, ακόμα και στα καλύτερα παιδιά. Λοιπόν, παίζω να πω τα απότομα το νήμα της ζωής κάποιον άνθρωπο. Λοιπόν, θα απαντήσουμε κάνα 2 ερωτήσεις ακόμα, φίλοι μου, έτσι. Και θα κλείσουμε. Μπείτε όλοι μέσα, σας περιμένω. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά. Δεν άντεξε μάλλον το κινητό μου. Είναι παλιάς τεχνολογίας ίσως. Ζεστάθηκε, υπερθερμάθηκε. Τώρα δεν ξέρω τι έγινε. Το router καλά είναι. Λοιπόν. Η μετάδοση διακόπη. Πήραμε λοιπόν την ανάσα που χρειαζόμασταν ίσως, πήραμε και λίγο νερό. Λοιπόν, ρωτάει, Πάτη, πες μας κάτι όταν κόβεται απότομα το νήμα της ζωής σε κάποιον άνθρωπο, να τον σκοτώνει ένα αυτοκίνητο μόλις βγει έξω από το σπίτι του και να πάει λίγο στο περίπτερο. Και μάλιστα αυτός ο άνθρωπος να είναι ευτυχισμένος. Πιστεύεις ότι ολοκληρώσει το ταξίδι του σε αυτή τη διάσταση. Πρέπει να καταλάβετε, φίλοι μου, ότι εγώ δεν μπορώ να ξέρω αν αυτός ο άνθρωπος ήταν ευτυχισμένος και αν είχε ολοκληρώσει και τι μπορεί να έχει διαλέξει ο καθένας να ζήσει. Απλώς όταν κόβεται, θα λέγαμε, μέσω ξαφνικού θανάτου, θα λέγαμε, το νήμα της ζωής, όπως σας είπα, το αστρικό συνεχίζει να είναι εκεί πέρα και μέχρι να τελειώσει η ζωτική του ενέργεια του αστρικού, θα λέγαμε, φορέα του, εκείνη του τρέχει και, θα λέγαμε, περιφέρεται σε ένα φάντασμα, έχοντας την ικανότητα ακόμα να νιώσει ορισμένων τύπων συναισθήματα και από την άξαφνη αυτή, θα λέγαμε, διακοπή της φυσικότητας, να μην έχει καταλάβει ότι έχει πεθάνει. Αυτό η κατάσταση είναι έδος λίμπο που μένουν ορισμένοι άνθρωποι από ξαφνικούς, θα λέγαμε, θανάτους. Εν πάση περιπτώσει, αυτό μένουν σε μια διάμεση κατάσταση και εκεί πέρα καταλαβαίνετε. Τώρα, αν ήταν ευτυχισμένος ή όχι, απλά θα είναι ευτυχισμένος μέχρι να συνειδητοποιήσει ορισμένα πραγματάκια, θα είναι σε μια ζαλάδα, σε ένα, θα λέγαμε, χάσιμο. Έτσι συμβαίνει. Αλλά το τι έχει να κάνει και αν έχει κλείσει τη ζωή του, δεν μπορείς να ξέρεις, γιατί εκείνη την ώρα μπορεί π.χ. να έχει πει ναρκωτικά. Έτσι δεν είναι. Και να πεθαίνει ευτυχισμένος, δεν πάει να πει ότι έχει κλείσει, θα λέγαμε, τη ζωή, ούτε σε μια ζωή, θα λέγαμε, κλείνει
αυτό που η ψυχή θέλει να παίξει, αλλιώς θα κάνει μόνο μία ζωή. Έτσι, ίσως να ήταν εκείνη την ώρα το εγώ του, η προσωπικότητά του, χορτασμένη, ολοκληρωμένη, πας περιπτώσει να έχει ένα θετικό πρόσημο ότι ό,τι ώρα να φύγει είναι οκ. Okay. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει ολοκληρώσει, θα λέγαμε, τους σκοπούς του. Όπως και όταν πάμε πάνω και μπαίνουμε στο φως ή το φως μας απορρίπτει γιατί δεν έχουμε ακόμα βρει τη θέση μας που μας αρμόζει και ξαναγυρνάμε πίσω, θα λέγαμε, στη ζωή από αυτούς που έχουν φτάσει σε περιπτώσεις κοντά στο θάνατο. Έτσι λοιπόν, εμείς έχουμε την εντύπωση ότι μας μιλάνε όνειρο και μας λέει ξαναγύρισε πίσω, ακόμα δεν τελείωσες. Είναι η ανθρώπινη εντύπωση. Στην πραγματικότητα δεν έχουμε ομοιοκρατιστεί τελείως για να μπορούμε να απορροφηθούμε, θα λέγαμε, από το φως. Λοιπόν, λέει η Στέλλα, στα μάτια πες μας πόση σημασία έχει κάποιος να εμπιστεύεται το δάσκαλό του και να ακολουθεί όλη την πορεία μέχρι να μάθει τελικά το μάθημά του, αλλά και το αποτέλεσμα της μη εμπιστοσύνης, δηλαδή του φόβου. Λέει τώρα, και παιδιά μην γράφετε άλλες ερωτήσεις γιατί θα κλείσουμε τώρα. Λοιπόν, το πόσο, κατά πόσο θα ακολουθήσεις έναν δάσκαλο, τον οποίο έχεις χρήσει εσύ μόνη σου δάσκαλο, είναι φυσικό κατά πόσο εσύ βασίζεσαι και εμπιστεύεσαι τις δικές σου επιλογές και τις υπηρετείς και πόσο, θα λέγαμε, επίμονος έτσι είσαι, ώστε πραγματικά να θέλεις να δεις έργο μέσα από αυτό το πράγμα. Όσο ενέργεια δίνεται, φίλοι μου, ανεξάρτητα που, αν έχετε την κατάλληλη μέσα σας δύναμη, θα την πάρετε πίσω. Οπότε, οτιδήποτε ακολουθείτε, αν είναι με τον ενθουσιασμό σας, δεν θα έχετε πρόβλημα να περιμένετε να την πάρετε πίσω. Αν λοιπόν στον ενθουσιασμό σας πάνω είναι να πάτε να ακολουθήσετε τον οποιοδήποτε δάσκαλο, πηγαίνετε. Αν λοιπόν μέσα σας έχετε πεποιθήσεις ότι πρέπει να κάτσετε και να υπομείνετε πολλές φορές τα αρνητικά τα οποία μπορεί να έχει κάποιος δάσκαλος μέχρι να βγει ο δάσκαλος και να σας ξαναμιλήσει μέσα από αυτόν τον άνθρωπο, πάλι καλώς. Βλέπετε, ο δάσκαλος δεν είναι, όταν μιλάμε για δάσκαλο, δεν εννοούμε τον δάσκαλο τον φυσικό. Είναι, θα λέγαμε, το εγρηγορό στο οποίο αυτός ο άνθρωπος συνδέεται και από εκεί κατεβάζει πληροφορίες. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Αυτός είναι ο δάσκαλος εκείνη την ώρα. Όλοι σας μέσα σας έχετε έναν δάσκαλο. Και μόλις συνοηθείτε με αυτό το εγρηγορό, έτσι, και αρχίσετε και το νιώθετε σαν κομμάτι δικό σας ή εσείς νιώθετε σαν κομμάτι δικό του, αυτόματα κατεβαίνει, θα λέγαμε, η γνώση και συμπεριέχεται. Αυτό το οποίο το πράγμα για να το κάνετε εσείς το κάνει κάποιος άλλος που τον βλέπετε και για να το μάθετε πάτε και ακολουθείτε ορισμένα πράγματα. Αν βλέπετε εσείς ότι προχωράει, προχωρήστε το. Αν δεν βλέπετε, δεν θα το προχωρήσετε. Ας μην κοροϊδευόμαστε. Ακόμα και αν πηγαίνετε 20 χρόνια σε μια σχολή, αν εσάς δεν σας αρέσει, δεν πρόκειται να πάρετε τίποτα. Έτσι είναι αυτά. Πρέπει να σας αρέσει αυτό που κάνετε. Άρα, ένας άνθρωπος που κοροϊδεύει τον εαυτό του, ένας άνθρωπος που φοβάται, ένας άνθρωπος που δεν αφήνεται, ένας άνθρωπος που συνέχεια κοιτάει πονηρά τον άλλον, δεν μπορεί να κάνει συμφωνίες. Δεν μπορεί να κάνει συμφωνίες, γιατί πάντοτε στο μυαλό του θα έχει πιο πολύ το φόβο της διάλυσης παρά την επιθυμία της ένωσης. Έτσι. Ο φόβος της διάλυσης είναι πάρα πολύ ισχυρός όσο η επιθυμία της ένωσης, γιατί είναι η ίδια ενέργεια στην πραγματικότητα. Λοιπόν, λέει ο φίλος μας εδώ πέρα, ο Ιωάννης, ο Βελίδος, ανάμεσα τόσο ψέμα πως είναι δυνατόν να ανακαλύψεις, λέει, την αλήθεια για να κάνεις τη σύγκριση. Το μόνο αληθινό είναι ο εαυτός σου. Στην πραγματικότητα, φυσικά, το μόνο αληθινό είναι ο εαυτός σου. Όμως, περισσότερες φορές, επειδή ταυτιζόμαστε με το μη αληθινό κομμάτι μας, δηλαδή με τη λύθη μας, ψάχνουμε να βρούμε ποιο από αυτά τα κομμάτια μας που κάθε φορά εμείς ταυτιζόμαστε μαζί μπορούμε να θεωρήσουμε σαν τον αληθινό εαυτό. Ο αληθινότερος εαυτός, θα λέγαμε, είναι αυτός ο παρατηρητής. Ο ένας παρατηρητής, αυτός που έχει φτιαχτεί για να παρατηρεί και όχι για να παρατηρείται. Αυτός που έχει φτιαχτεί, δηλαδή, από το ένα, το όλον. Αυτό που έχουμε το ίδιο, ο ίδιος παρατηρητής που υπάρχει σε όλους μέσα μας. Καταλάβατε, είναι ακριβώς ο ίδιος παρατηρητής. Μόλις φτάσει σε αυτόν τον αντικειμενικό παρατηρητή μέσα μας, που είναι ο ίδιος σε όλους, είναι ο πρωταρχικός εαυτός. Είναι, θα λέγαμε, ο Θεός. Είναι, θα λέγαμε, πώς λέει η κινέζικη φιλοσοφία, ο δράκος. Αυτό το πέρα, λοιπόν, το πράγμα του υψηλότερου, θα λέγαμε, κομματιού μέσα μας. Είναι το φίδι που σέρνεται και έχει φτάσει εκείνη την εξελικτική πορεία να γίνει δράκος και να έχει τα φτερά. Είναι όπως το DNA στο κυρίο και του Ερμή. Είναι, θα λέγαμε, το τελειοποιημένο DNA. Μόλις εμείς φτάσουμε σε αυτό το κομμάτι, το υψηλό μέσα μας και καταλάβουμε ότι αυτό το κομμάτι είναι ο αένας, ο αληθινός, ο μοναδικός εαυτός όλων και στην πραγματικότητα αυτός είναι ο παρατηρητής, ο αποταυτιστής, ο αυτός που είναι έξω από το εγώ. Καταλάβατε.
Για να φτάσει σε αυτό το κομμάτι όμως, φυσικά, στον αληθινό εαυτό σου, πρέπει να αποταυτιστείς μόνο στους εαυτούς, τους προσωρινούς, τα λέγαμε, έτσι, τους προσωρινούς. Άλλωστε έρχεται και η ώρα που θα αποδομείς, τα λέγαμε, και τον δράκο μέσα σου, αν καταλάβεις όλη τη φιλοσοφία, και θα δεις την πραγματικότητα ότι ο εαυτός και ο μη εαυτός θα γίνουν ένα και φτάνουμε σε άλλες συνειδητότητες τότε. Εν πάση περιπτώσει, θα τα εξηγήσουμε άλλη φορά αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Και εντάξει, καταλαβαίνω, αφήσαμε καμία ερώτηση. Λοιπόν, ο Κώστας ανακούει, δεν έχουμε κάτι άλλο, από ό,τι καταλάβαμε. Εντάξει, σήμερα παιδιά το κάναμε σε δύο κομμάτια το βίντεο. Θα ήθελα κλείνοντας να σας πω ότι μέσα από την αντίδραση και την αντίσταση υπάρχει όλος ο κύκλος μέχρι την παράδοση. Είναι όταν κάποιος ξεκινάει και μας πρόχνει ή πάει να μας επιτεθεί μια δύναμη την οποία εμείς δεν μπορούμε ποτέ να τη διοικήσουμε. Αυτόματα όλη η εξελιτική πορεία που φτιάχνουμε σαν εαυτό σημαίνει ότι στην αρχή τρέχουμε, φοβόμαστε, παίρνουμε δύναμη, την πολεμάμε και στο τέλος παραδιδόμαστε. Φτάνουμε σε μια κατάσταση όπου εκεί λοιπόν αφινόμαστε τελείως στο δικό μας ρόλο και δύναμη της ζωής. Όλη αυτή η έκφραση είναι η γέννηση του εγώ και ο θάνατος του εγώ. Έτσι λοιπόν μέσα μας, άλλοι είναι σε σημείο που ακόμα δεν δέχονται ότι υπάρχει αυτή η δύναμη και τους νικάει και τρέχουν από την ίδια τη ζωή, από την ίδια τον κόσμο, τα ίδια τα αρχέτυπα. Άλλοι λοιπόν αντιστέκονται, άλλοι βγάζουν το αισθηκτόδες μόλις δουν ότι πεθαίνουν τελείως και βάζουν τα δυνατά τους, και μετά άλλοι λοιπόν παραδίδονται. Ανάμεσα στην αρχή και στο τέλος η ίδια αγαθότητα υπάρχει. Ο ένας παραδίδεται και ο τελευταίος παραδίδεται, ο ένας έχει τη γνώση και ο άλλος δεν έχει τη γνώση. Αυτή είναι η ουσία. Αναγκαστικά όλοι θα φτάσουμε στην παράδοση, γιατί όλοι θα εισχωρήσουμε, θα λέγαμε, μέσα στο ένα, στο μοναδικό, στο φως, το οποίο από όλοι έχουμε εκπορευτεί, θα λέγαμε. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, κάθε φορά κάθε κύκλος, μέσα από την μοναδικότητα και την ατομικότητα την οποία έχουμε, περνάει από όλη αυτή την αντίσταση, παύλα, αντίδραση, για να βιώσει την εμπειρία του εαυτού. Μετά, στον καθένα ξεχωριστά, θα έρθει η παράδοση, όπως την ανθρωπότητα, σαν εαυτό, όπως εμάς σαν εαυτό, όπως ολόκληρο το σύμπαν, θα έρθει η ώρα της παράδοσης και της αποδομής. Αυτά λοιπόν σήμερα. Σας ευχαριστώ όλους για την προσοχή σας. Μπορείτε να κοινοποιήσετε τα βιντεάκια, θα το βγάλω ενωμένο στο YouTube, θα προσπαθήσω να το κάνω ένα και ενιαίο στο YouTube. Λοιπόν, ελπίζουμε να τα πούμε και την άλλη εβδομάδα, πριν τα Χριστούγεννα. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και τη συνεργασία. Λοιπόν, ειρήνη σε όλους.